Ρωτάζει την οικογένειά του, δείχνει να το επιτρέψει
ma può capire, ma può stolirsi, ma è di massa per la regola, se mi chiede di essere coriscati, ma a me si importa, ma di me per il corrispondo, in regola, mi si dispiace. E ti chiede anche una cosa, o tra famiglie, o con simile di cosa come la nostra opera, questo ritmo, o una cosa, con il nervo, con una cosa, fino a fare il colore che arriva, che a questo non si prevedete, o si prevedete con nostra, stolizzate, o con stolizzate, che potete che si prevedete su, gli obiettivi farà, erano a polirlo magria. Se non lo prepara a polir, o partire a segretario, un elemento stolirò, a potenziare una fidelità, a potenziare, che esse aspetti si mette di armonia, di una esperienza, di una ricchezza anche, che sono lì a servire il giusto di Messia, non facendo adesso il nostro politico che sono a fare da voi, non facendo a fare l'emo di stesso, di Messia, sono di promuovere che sono a fare ciò che vogliamo a formare solo, e che ricordiamo che casa è la condanna, che è vuoto ciò che casa, io mi ricordo con potete entrare che vuoto a Bocco Carolino, ma è nella mia corriere lo stimite, che è una stima autasme, che è una stima di chiarissime messaggi. Tale che Cassio, Apocus, Endosso, che ricordo di Cassio, Tomus, Antropus, di Dio le affitta le poria, metà di una male domanda, di Dio le affitta le poria, di metà di una polizia, che la famiglia di Cristiote. Ortodosso che sostiamo, vorremmo da banditi, anche se ne sostò, le mie erotiche, le mie erotiche, di Dio oggi, a chi curasi, a cui ti gemme la prospinissima che fai come giurma. Ora il turismo è un pigliaggio da tre ricordi schierini, ma chi i tristi fare, i torsire, a te si forzetti e spie si lava, si spisco e si ti sabati, si melata, per un coraggio così buono che mi utilizzo, che lesbo, sto oro, sto carriò, alla gestione se ma, qui va a te, a parlare si come mi scordi, sto pismeni, ieri mi sto ortodoxi, che così buono ieri, all'archinaio ortodoxi, come ορίζουν και προς τιμούν και χάρητος. Σχεδεύομαι στον λαό του Θεού, αλλά τον κόσμο όλοι και πιάνουν σήμερα για να ρωτάσουν την μνήμη τους και να τους παρακαλέσουν να πρεσβεύσουν για μας και να μεταφέρουν τις προσευχές μας στον παράδοτο και παιδικό και αναστάντα Κύριό μας. Γιατί όλα αυτά όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αδελφοί μου, έχει πολλά χαρίσματα. Κάποιος είπε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, ένα μεγάλο και κατανόητο μυστήριο και εμείς όλοι που ζούμε μέσα της, εμείς όλοι που αποτελούμε το ένα σώμα της Εκκλησίας με τη μόνη μία κεφαλή των δεστών μας, εμείς όλοι απολαμβάνουμε αυτές τις χάρες, αυτές τις χαρές, τις ευλογίες. Μία από αυτές τις ευλογίες είναι και εσείς εδώ, προσκυνάτε καθημερινά τα λείψανα των Αγίων. Τους παρακαλείτε, τα φυλάτε, δείχνετε την υπακοή και την αγάπη σας. Είναι μεγάλη αυτή η πράξη του εκτιμού και σημαντική. Γιατί, επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε εδώ στο σήμερα και πάλι δεν ζούμε εδώ. Ζούμε στο 2011 και πάλι ζούμε στην ομοιότητα. Ζούμε στην πραγματικότητα και ζούμε πάλι σε έναν κόσμο ο οποίος δεν καταβοήθηκε με τον απλό ανθρώπινο. Η παρουσία των Αγίων μας τα λήφθη να όσο εδώ στο λαό αποτελούν μια μαρτυρία. Μια μαρτυρία για όλους εμάς ότι ο Χριστός αγιάζει κάθε σκοπό και κάθε κόπο και βοηθάει τους ανθρώπους να αγιάσουν. Όλοι αποτελούμε, όλοι εμείς αποτελούμε και η κοινωνία Αγίων. Από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, αποκαλούμαστε Άγιοι, διότι φέρουμε μέσα μας και πάνω μας την χάρη του Χριστού. Και όταν κοινωνούμε ένα παραπάνω, γινόμαστε χριστιανοί. Και μεταφέρουμε το φως του κόσμου σε όλο τον κόσμο. Τον Χριστό σε όλη την Ενωμένη, όπως ακριβώς το δείξαμε όλοι εμείς, και από ό,τι έμαθα από τον πατέρα του Λίμωνα, δεν είναι μόνο ο κόσμος από τον Κύπρο και τον Βερολίνο εδώ, αλλά και από άλλα μέρη, όπου τέλος πάντων πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες, όλοι γιορτάσαμε την ανάσταση του Χριστού μας. Και ανάσταση τις τραβάδες και φωνάσαμε τον Χριστό σαν έτσι. Η πρώτη μαρτυρία λοιπόν της πραγματικής παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας είναι η άλλη λήψη σε τον κόσμο. Η δεύτερη μαρτυρία, τα λήψη ανάπτους, τα οποία μας δίνουν μια αφορμή και μια δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τον Θεό μας,
να τον ευχαριστήσουμε για τις ευλογίες που μας φέρνει, να τον ευχαριστήσουμε για τους ανθρώπους που μας αποκαλύπτουν και η δίκη η δικιά μας τους αποκαλεί Αγίους, διότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο κόσμος, αδελφοί μου, ανακηρύσσει τον Άγιο και η Εκκλησία επικυρώνει με την αγάπη του κόσμου λοιπόν και με την αποσύρση του σαν πρόσωπο δείχνει στον κόσμο τι σημαίνει Άγιος. Δείτε και σημαντικότερο η αγάπη δική σας που έρχεται να προσκυνείτε τους Αγίους. Και γιατί αυτό, διότι γνωρίζουμε ένα και αυτό με σιγουριά, ότι οι Άγιοι υπήρξαν άνθρωποι όπως εμείς, με αμαρτίες όπως εμείς. Κανένας Άγιος δεν είναι αμάρτητος, κανένας Άγιος δεν είναι άμερτος. Όλοι είναι άνθρωποι, όλοι υπήρξαν άνθρωποι. Έτσι και οι Άγιοι να παρέχει την κόρη και η ειρήνη, υπήρξαν άνθρωποι με πτώσεις, με αμαρτίες, με δύσκολες στιγμές, αλλά τις δυσκολότερες στιγμές τις αγκάλυψε ο Χριστός με το στεφάνι της ευγιοσύνης και κατέβηκε στον κόσμο, το στήρε στον κόσμο και έδωσε σε εμάς την ευλογία και την χάρη να τους δούμε, να τους νιώθουμε, να τους προσκυνήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν και για πολλούς άλλους που ήρθαν και εμείς από το Βερολίνο, σήμερα να λειτουργήσουμε μαζί σας. Δεν λειτουργήσαμε στο Βερολίνο επειδή θέλαμε να είμαστε μαζί σας, να παραγγελίσουμε και να δοξολογήσουμε τον Θεό μαζί σας. Να ακούσουμε και να ακούμε ένα στον άλλον τον Χριστό σαν έρθει και να ακούσουμε από εσάς το αληθό σαν έρθει. Να ζήσουμε την χαρταλιά και την χαρά, την λαμπρή και όπως είδατε μία υπόσχεση κρατήσαμε, σας φέρνω τον καλό καιρό. Διότι από ό,τι άκουσα από τον πατέρα Καπελίμωνα το πρωί δεν θα είναι τόπο. Εμείς είχαμε για χάρη στο πρωί. Άρα σας φέρνω ένα καλό καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς αγαπάτε εμάς όπως αγαπούμε εσάς και όταν θα δείτε το Βερολίνο να είστε σίγουροι ότι θα σας υποδεχτούμε με την ίδια αγάπη και την ίδια αποσύρωση. Διότι είτε είμαστε στον Όβρο, είτε είμαστε στο Αμβούργο, είτε είμαστε στο Κύριο, είτε είμαστε στο Μόναχο, είτε είμαστε στο Γιωχάνεσβουργο, στη Νέα Υόρκη, στο Τόκιο, στο Νέα Ζελανδία, όπου και να είμαστε στον κόσμο, όπου και να κάνουμε ορθόδοξη, αποτελούμε μία οικογένεια, μία ενότητα, μία κοινωνία Αγίων. Εμείς που είμαστε στον κόσμο και οι άλλοι στην Εκκλησία μας, των οποίων οι εικόνες όχι απλά μας πλαισιώνουν και μας περικυκλώνουν, αλλά των οποίων η παρουσία μας προστατεύει και μας παίρνει κοντά και σε επαφή με τον Θεό. Ας δώσει ο Θεός αυτή τη χάρη να την καθόμαστε η ανοιχτή αγκαλιά. Αυτή την αγάπη να την μεταδίδουμε στους ανθρώπους. Και αυτό το φως θα συνεργαζόμαστε σε όλο τον κόσμο. Επιτρέψτε μου μία ακόμα σύντομη αναφορά. Λίγα από λίγες μέρες ακούσατε το κυνηγίγιο του Μητροπολίτου μας για την ημέρα του Πάσχα, για την Ανάσταση. Αναφέρει εκεί μέσα έναν Έλληνα φιλόσοφο, ο οποίος λέει ότι πρέπει να σπάσουμε την πέτρα μέσα μας, τον βράχο μέσα μας, όπως και με ορθώρες γυναίκες, για να δούμε την πραγματική Ανάσταση. Είναι η αγάπη του Θεού μας, ο οποίος ταπεινώθηκε για μας, εξεφελίστηκε για μας, σταυρώθηκε για μας, αλλά εν τέλει αναχτήθηκε και μας οδηγεί όλους τη σωτηρία. Ας είμαστε λοιπόν αδερφοί μας πάλι με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και ανοιχτή την αγκαλιά μας για να τρέξουμε σε αυτό, όχι μόνο όταν έχουμε ανάγκη, αλλά να πάμε στην νέα ζωή μας για να γιορτούμε κι εμείς όπως οι Άγιοι τον επίγειο παράδεισο, για να απολαύσουμε κι εμείς το στέφανο της ευγιοσύνης όπως και οι γενναίες των εμφανείς μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Ερήμανς. Οι πρεσβείες αυτό να σκέφτουμε όλους εμάς και να μεταδίδουμε τις προσευχές μας στον Πανάγιο Θεό. Χριστός Ανέστη.
Amen.